Το 50% από τις φορολογικές δουλειές που έχουν υποβληθεί έχει βγει μηδενικός ο φόρος. Το 17% έχει επιστροφή φόρου και το 33% έχει βγει χρεωστικό υπόλοιπο. Εγώ έκανα και πλήρωσα και έχω μείνει και ταπή. Στο 33%, στο 1/3. Έχετε κρυάρει. Δηλαδή πληρώνουν 3 στους 10. Πολύ καλά. Εγώ πάντως ακόμα δεν έχω. Άρα έχω ένα μήνα δηλαδή. Έχετε ένα μήνα και δεν θα πάρετε το τελευταίο στιγμή. Η κυρία Άρεβη είναι καλοπληρώτρια στην εφορία γιατί είχε δικαίωμα μέχρι 31 Ιουλίου να πληρώσει. Εγώ να χρωστώ δεν μπορώ. Με πιάνει κάτι. Οπότε με το που την κάναμε αμέσως πλήρωσα. Και σου κάνουν άγαλμα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, να ξέρει. Να πούμε, κύριε Δουράκη, αφού μας δίνει την ευκαιρία, κυρία Άρεβη, ότι όποιο καταβάλει εφάπαξ το φόρο εισοδήματος, έχει έκπτωση 3%. Ναι. Το λέμε πολύ αυτό. Μεγάλη έκπτωση. Να είναι καλά το Υπουργείο. Εντάξει. Είναι φιδωλό το Υπουργείο. Εντάξει. Στον ΕΝΦΕ όμως δεν έχει. Στον ΕΝΦΕ δεν έχει. Ένα φορό 3%. Εντάξει, είναι μια καλά. Να τα δίνουμε σε φόρους λοιπόν, μετά. Πριν πάμε πάντως να πούμε τις ημερομηνίες, θέλω απλά να συμπληρώσω και να το θυμόμαστε πάντα ότι όποιος πληρώνει φόρο, όπως εσύ ή εγώ, όποιος πληρώνει φόρο. Εσύ στον 30%. Ναι, λοιπόν. Αδερφέ, καλά, παιδιά, να ξέρετε έτσι. Μπορεί να μην έχω πατήσει το κουμπί να φύγει. Όπα. Λοιπόν, να μην έχω πατήσει το κουμπί να φύγει, αλλά και εγώ πληρώνω. Μπράβο, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Πάντα μιλάμε για έξτρα φόρο. Έτσι, γιατί κατά τη διάρκεια της χρονιάς τον φόρο μας τον πληρώνουμε. Αν δείτε τις παρακρατήσεις μισθού σας, αυτός είναι ο φόρος του έτου. Γιατί στα μπλοκάκια απλά στο τέλος γίνεται ψηφισμός. Στα μπλοκάκια η παρακράτηση φόρου 20% είναι εύστοχη επισήμανση. Γιατί εγώ ανήκω στο 17% της επιστροφής, αλλά μην έχουν παρακρατηθεί τόσο μεγάλα ποσά. Στη διάρκεια της χρονιάς, λόγω της παρακράτησης από τις επιχειρήσεις 20%, που είναι μεγαλύτερο από το φόρο. Και να σου πω κάτι, Ευαγγέλη. Και κύριε Βελισσαράκο, το παρακάτω του 20% πέσει στο μπλοκάκι είναι συνεργασία με την επιχείρηση. Άμα έχει μια εταιρεία, το πληρώνει μόνο σου. Ναι, στην εταιρεία δεν γίνεται παρακράτηση. Ναι. Είναι προαιρετική. Ναι. Υπάρχουν επιχειρήσεις που κάνουν παρακράτηση, όπως λέτε, κύριε Σέντιμα, αλλά οι περισσότερες δεν κάνουν. Και βγαίνει μετά το φόρο στο τέλος. Το μπουγιουρτί. Να πούμε και ένα τρίκ. Αν κάνει παρακράτηση η εταιρεία στην πηγή, δηλαδή όταν κόβει το τιμολόγιο. Όταν γίνει η φορολογία εισοδήματος, ο φόρος που θα έχει και προκαταβολή φόρου θα είναι μειωμένη η προκαταβολή φόρου. Α, καλό είναι αυτό. Οπότε. Πάμε τώρα να δούμε, γιατί είναι μέχρι 31 Ιουλίου να την κάνετε τη φορολογική. Μην αγχωθείτε δηλαδή. Είναι έως τις 3 η ώρα όμως, δεν είναι τυχαία η ώρα. Γιατί? Για να δοθεί δυνατότητα να πληρωθεί. Γιατί ο φόρος μέσω embargoing και να έχει και την έκπτωση και να είναι εμπρόθεσμη. Η πληρωμή την ίδια μέρα πληρώνεις και το φόρο. Την ίδια μέρα. Πολύ σωστά. Την πρώτη δόση φόρου. Είναι έως 31 Ιουλίου. Είναι, μπορείτε εφάπαξ, όπως είπαμε, με 3% έκπτωση ή αλλιώς σε 8 δόσεις που ξεκινάει η πρώτη δόση στις 31 Ιουλίου και τελειώνει στο Φεβρουάριο του 2024. Να πούμε ότι όποτε και να γίνει φορολογική δήλωση, η πρώτη δόση είναι 31 Ιουλίου. Μάλιστα. Πείτε μας και για τους 18άριδες, γιατί πολλοί είναι οι γονείς που λένε «Εμένα ο γιος μου έχει συμπληρώσει, η κόρη μου τα 18 έτη, πότε κάνει την φορολογική της δήλωση». Όποιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας έως 31 Δεκεμβρίου του 2022 θα πρέπει να υποβάλει δήλωση. Ποιοι δεν υποβάλλουν δήλωση? Δεν υποβάλλουν δήλωση αυτοί που είναι φιλοξενούμενοι από γονείς, που δεν έχουν εισόδημα είτε από μισθωτή εργασία, είτε από τόκους, είτε από μερίσματα. Απλώς, κύριε Βελισσαράκο, να πείτε λίγο τι πρέπει να κάνουν. Και να πούμε τώρα για τους συγκεκριμένους που πρέπει να αποβάλουν τη δήλωση. Πρέπει απαραίτητα είναι να γίνει, το απαραίτητο είναι να γίνει έκδοση αφημή. Πώς γίνεται η έκδοση αφημή? Με την είσοδο στο my.adelive.gov.gr συμπληρώνουμε με ψηφιακή αίτηση τα στοιχεία που μας ζητάνε, είναι ταυτότητά μας και το πιστοποιητικό γεννήσεως. Κλείνουμε ένα ψηφιακό ραντεβού με τον εκπρόσωπο της ΑΔΕ, μέσω Skype συνήθως γίνεται αυτό, μέσω βιντεοκλήσης και γίνεται η λήψη του αφημί. Να πούμε ότι δίνεται δυνατότητα να πάρουμε ταυτοχρόνως και κλειδάριθμο οι 18άριδες. Mm-hmm. Ο κλειδάριθμος που βοηθάει. Για να μπορεί να αποβάλει τη φορολογική δήλωση. Μάλιστα. Λοιπόν, και έχουμε την έκδοση κωδικών TaxiNet, βλέπουμε κλπ. Με ηλεκτρονικό αίτημα και γίνεται χρήση προσωρινών κωδικών και μετά γίνονται οι κωδικοί οι μόνιμοι με τη λήψη κλειδαρίθμου. Πάμε όμως και σε κάποιες παρατάσεις για να κλείσουμε με αυτό. Κάποιες παρατάσεις που δόθηκαν σε συγκεκριμένες δηλώσεις, στην υποβολή κάποιων δηλώσεων. Και να πούμε και τι σημαίνει κάθε μία. Να το πούμε και αυτό. Ήταν μέχρι 30 Ιουνίου να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για να βγει νέο καθαριστικό του ΕΝΦΙΑ. Αυτό αφορούσε φορολογούμενους που είχαν νομοποιήσει κάποια χτίσματα για κάποιες γονικές παροχές, για κάποιες κληρονομιές. Δινόταν δυνατότητα έως 30 Ιουνίου να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση και να μην έχει το πρόσημο των 100 ευρώ. Πήρε παράταση έως στις 31 Ιουλίου. Μάλιστα. Άρα γλιτώνουν τα πρόστιμα. Γλιτώνουν το πρόστιμο. Και τώρα. Να πούμε ότι 31 Ιουλίου δόθηκε παράταση και στα μισθωτήρια που έχουν λήξει έως 31 Δεκεμβρίου του 2022, θα πρέπει ο φορολογούμενος να μπει στο σύστημα του τάξης και να δηλώσει τη λύση των μισθωτηρίων. Διότι του χρόνου το Ε2
το ε2 που σημαίνει είναι αυτά που δουλεύουμε από τα εισόδηματα, από τα ακίνητα, θα είναι αυτοματοποιημένο. Οπότε αν δεν έχουμε κάνει τη λύση, θα κληθούμε να πληρώσουμε περισσότερο φόρο. Αλλά με συγχωρείτε, επειδή το έχει αναδείξει ο Βαγγέλης Δουράκης και άλλες φορές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όχι, πέρα από αυτό. Αν κάποιος νοικιάζει, αλλά δεν εισπράττει, και εκεί πρέπει να γίνει κάποια. Τα ανίσπρακτα είναι. Είναι τα ανίσπρακτα, είναι μέτηση στην εφορία. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί και κύκλωνται πολλοί φορολογούμενοι να πληρώσουν φόρο που δεν τον έχουν εισπράξει.